τι θα κάνουμε. Καρτό, πόρτο. Από τους Αγίους Αποστόλους, όπως σχεδιάζεται να εξελιχθεί σε Μητροπολιτικό Πάρκο Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών, η Δημοτική Αρχή των Χανίων, σε συνεργασία με τη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, θέλησε να στείλει μηνύματα ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σημερινές εκδηλώσεις συνέπεσαν με μια περίοδο κατά την οποία το μεγαλόπνοο σχέδιο βρίσκεται στην πρώτη φάση για την υλοποίησή του. Όπως γνωρίζετε, μετά από την υποβολή που έγινε το προηγούμενο διάστημα για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, είχαμε την έγκριση και έτσι 1,7 εκατομμύρια ευρώ θα ξεκινήσουν την διαδικασία των μελετών που θα αλλάξουν και θα αναβαθμίσουν αισθητικά το πάρκο. Έχουν γίνει όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και ο διαγωνισμός βρίσκεται ήδη στον αέρα. Εδώ, στο χώρο που έρχονται τόσος πολλοί κόσμος, χειμώνα-καλοκαίρι, εδώ που έρχονται πάρα πολλά παιδιά χειμώνα-καλοκαίρι, εδώ σε ένα πολύ όμορφο χώρο που κατάφερα παλιότερα η Δημοτική Αρχή να το κρατήσει στη Δημοτική Αρχή, θα πρέπει όλοι να το σεβόμαστε, θα πρέπει όλοι να το προσέχουμε. Στο άλσος των Αγίων Αποστόλων πραγματοποιήθηκαν βιωματικές δράσεις με σκοπό να ενημερωθούν τα παιδιά για την δημιουργική ανακύκλωση, για τα στάδια της αλλά και τον ρόλο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το περιβάλλον ως το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων, οι οποίες αλληλοπιδρούν συνεχώς μεταξύ τους, δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα όλων των ανθρώπων και έτσι δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένας βασικός πυλώνας στόχευσης του πυροσβεστικού σώματος. Η υπηρεσία Χανίων βρίσκεται συνεχώς στο πλάι τέτοιων δράσεων και απαντάει θετικά στα καλέσματα. Οι μπαταρίες είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανακυκλωθούν σωστά. Οι μπαταρίες μέσα έχουν κάτι πανίσχυρα δηλητήρια που δεν θα έπρεπε να βγουν έξω από αυτές όταν τις ρίχνουμε σε άλλους κάδους. Σε όποιο κάδο τις ρίξετε τις μπαταρίες, εκτός από τους κάδους που είναι για την ανακύκλωσή τους, αυτούς τους μεγάλους κόνους, δημιουργούν πρόβλημα στο περιβάλλον και είναι πρόβλημα και για τη δικιά μας υγεία. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την αξία της ανακύκλωσης με τα στελέχη της ΔΕΔΙΣΑ να τονίζουν ότι τα στοιχεία για την πόλη των Χανίων είναι ενθαρρυντικά. Γενικά η τάση είναι αυξητική, το ίδιο παρατηρούμε και φέτος. Δηλαδή στο πρώτο πεντάμινο του 2022 έχουμε μια αύξηση σε σχέση με το 2021. Με βάση αυτές τις προτεραιότητες, συγκροτούμε μια συνολικότερη στρατηγική για την προώθηση μιας περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμης ανάπτυξης για ένα καλύτερο αύριο που διασφαλίζει την υγεία και την ευημερία των πολιτών. Πλέον η προσοχή μας εστιάζεται στην αξιοποίηση των ασύλληπτων τεχνολογικών επιτευγμάτων τον καιρό μας για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στηριζόμαστε σε αυτή την προσπάθεια στο ερευνητικό και παραγωγικό δυναμικό της Κρήτης. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, ο συλλογικός φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κρήτη, γίνεται καθημερινά αρρωγός στον αγώνα για μια νέα βιώσιμη ανάπτυξη, πιο δίκαιη, με λιγότερες ανισότητες και σε αρμονική συνύπαρξη με τη φύση.